ξεκινήσει το μεγάλο κριτικό ντέρμπι της 18ης αγωνιστικής του Νοτιού Ομίλου της Football League 2. Επισκοπή και Αθλητικός Ομίλος Χανιά εισέργο του αγωνιστικού χώρου του Θεόδωρος Μπαρδινογιάννης. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες που προσπάθεια που κάνουν να βρίσκονται στην εξάδα με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και να κερδίσουν τον άνοδό τους στην Football League. Μας το πόδιο, εξαιρετική επέμβαση τον Θεοδωρόπουλο στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Πάγκαλος προσπαθήσει βρει τον Γωνιωτάκη μες στην περιοχή. Πες στο έδαφος, πες το λίκος Ζαλαβίνος. Γωνιωτάκης για τον Πάγκαλο, πλασέ, out. Πρώτη καλή στιγμή για τον ΑΟΚ στο μάτς στο 16. Εκτελέστηκε ευκαιρία με τον Τρεταφύλλου, out στο 28. Γωνιωτάκης εκτελεί πάνω στο Κούκος. Υπάρχει πτώση μέσα στην περιοχή, πέναλτι για τον Αθλητικό Όμιλο Χανίων. Μεγάλη ευκαιρία για τα Χανιά να πάρουν προβάδισμα στο σκορ στο 33 και κίτρινη κάρτα στον Τριανταφύλλου. Ατροπή στον Πάγκαλο. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΟΚ λοιπόν. Γωνιωτάκης απέναντι από τον Αντώνη Κελαιδί. Εκτελεί γκολ 1-0 στο 35 για τον Αθλητικό Μηχανείο, με τον Βασίλη Γωνιωτάκη να μην πανηγυρίζει το γκολ το οποίο σημείωσε απέναντι στην πρώην ομάδα του. Την Επισκοπή κατέκτησε το πρωτάθλημα πέρυσι. Προβάδισμα σε σκορ για τον Αθλητικό Μηχανείο λοιπόν, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βασίλη Γωνιωτάκη από το 35. Τον Τσατσαρή, ο Μποχόνης για τον Πάγκαλο, θα γίνει το σουτ, θα διώξει ο Κελαϊδής, είχε και άλλες επιλογές ο Πάγκαλος στο 41. Τριανταφύλλου για τον Φραντζεσκάκη που είχε ανέβει πολύ σλαβή στη μεγάλη περιοχή. Φραντζεσκάκη θα κάνει το σουτ, εξαιρετική επέμβαση τον Θεοδωρόπουλο στο 49. Μαζίδης για τον Κοζανίδη που συγκλίνει προς τα μέσα, θα κάνει το σουτ out. Καλώς ήταν. Κοζανίδη στο 73. Αναμέτρησης, Μποτονέκης και Πάγκαλος μονομάχησε. Ο Πάγκαλος κερδίζει, Μποχόνης θα κάνει το shoot goal. 0-2 με σκόρερ τον Νίκο Μποχόνη στο 83. Ο ΑΟΚ φαίνεται να βάζει πολύ γερές βάσεις για να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη εδώ στο Θεόδωρος Μπαρδινογιάννης. Το λέγαμε και πριν ότι σαν επιθέσεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος ο Αθλητικός Όμιλος Χανιά και το εκμεταλλεύεται σε μία από αυτές με τον Πάγκαλο να τροφοδοτεί τον Μποχόνη και αυτός από τα όρια της μεγάλης περιοχής να κεραυνοβολεί τον ανήμπορο να αντιδράσει Αντώνη Κελαϊδή. 0-2 λοιπόν για τα Χανιά στο 83. Για τον Πάγκαλο μπροστά τον Μποτονάκη. Τα τριά σε ευκαιρία για τον ΑΟΚ, σε ΑΟΚ στο 88. Προϋποθέσεις αντεπίδες τώρα με τον Ζαντριά για τον ΑΟΧ. Ζαντριάς για τον Πάγκαλο, γκολ 0-3. Στο 94 δίνει διαστάσεις Τριάμβου στην νίκη του Αθλητικός Όμιλος Χανίων σε μια ακόμη αντεπίθεση. Αυτή τη φορά ο Πάγκαλος από τους κορυφαίους ΑΟΧ σήμερα βρίσκει και αυτό στον δρόμο προς τα δίκτυα. Σε θρίαμβο μετατρέπει ο Αθλητικός Όμιλος Χανίων την νίκη του εδώ στο Θεόδωρος Μπαρδινογιάννης. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα της Επισκοπής για την άψογη φιλοξενία απέναντι στην ομάδα μου, όπως επίσης και τους αντίπαλους παίχτες για τη συμπεριφορά τους στο γήπεδο. Ανεξάρτητα από την έκταση του σκορ, νομίζω ότι το παιχνίδι ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι. Είχαν φάσει και οι δύο ομάδες. Εμείς σταθήκαμε τυχεροί σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού. Είχαμε το σκορ με το μέρος μας και νομίζω ότι το διαχειριστήκαμε καλά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας μου, τα οποία κάτω από αντίξωες συνθήκες παλεύουν κάθε μέρα στην προπόνηση. Προετοιμαζόμαστε για κάθε παιχνίδι όσο καλύτερα μπορούμε. Δίνουμε σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε προπόνηση την ψυχή μας όλοι. Το προπονητικό team, παίχτες, όσοι είναι κοντά μας.
και θα κάνουμε την προσπάθειά μας μέχρι το τέλος. Να είναι σίγουροι όλοι ότι σε όλα τα παιχνίδια θα πουλήσουμε ακριβά το τομάρι μας και θα παλέψουμε μέχρι τέλους για την έκτη θέση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Επισκοπής. Νομίζω ότι δίκαια βρίσκεται στη βαθμολογία εκεί που είναι. Αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Όπως το σκορ στο πρώτο παιχνίδι και το παιχνίδι είχε αυτή τη μορφή που είχε, έτσι και σήμερα νομίζω ότι εμείς ήμασταν πιο τυχεροί στα σημεία και πήραμε το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλο, στα Χανιά, για την νίκη τους. Θεωρώ, όσον αφορά για το παιχνίδι, ότι μπήκαμε αρκετά καλά, αν και δεν πιάσαμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, την απόδοση, όπως και στα τελευταία εντός έδρας μάτς παιχνίδια. Είχαμε σε μεγαλύτερο μέρος τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας πίσω στο σκορ 0-1, ξέραμε ότι θα έπρεπε να αυξάνουμε λίγο το ρυθμό, αυτό που θέλαμε να κάνουμε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Το καταφέραμε, πιστεύω, καλά. Από εκεί και μετά πιέζαμε πάρα πολύ για την ισοφάριση και μέσα σε αυτή την πίεση, όπως είναι και στο ποδόσφαιρο πολλές φορές, μπορεί να δεχτείς κάποιες αντεπιθέσεις. Σε μία από αυτές χτύπησε ο αντίπαλος με το 2-0 και εκεί νομίζω ότι τελειώσανε αρκετά για μας. Κάποιες φορές αντιδράς, κάποιες φορές θέλεις να αντιδράσεις και δεν μπορείς, δεν θέλουν τα πόδια σου. Δεχτήκαμε και το 3-0. Νομίζω ότι είναι αρκετά βαριά η ήττα για την εξέλιξη του αγώνα, αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την παρουσία του για άλλη μια φορά εδώ στο γήπεδό μας και ταυτόχρονα θα ήθελα να τον ζητήσω και συγγνώμη. Όπως και να είναι, το 0-3 είναι μια αρκετά βαριά ήττα στην έδρα μας και να το ζήσεις μπροστά στον κόσμο σου, με τον κόσμο σου, δεν είναι το ότι καλύτερο. Εμείς θα πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα τώρα σε αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε στο πρωτάθλημα. Θα πρέπει να ξεχάσουμε πάρα πολύ γρήγορα αυτό το παιχνίδι, να κοιτάξουμε μπροστά και να βγούμε πιο γεροί από αυτή την ήττα. Είδαμε ότι γίνεται να παίζονται ειδικά κάποια ντέρμπι στο ποδόσφαιρο μπροστά σε κόσμο και των δύο ομάδων. Δεν μπόρεσε να διασπάσει την υποπρόσωπη, την πλήρη ζώνη άμυνας. Σκεφτήκατε καθόλου να φέρετε τους ανθρώπους στα μέσα? Είχες να σκέψεις αυτό, πώς και μπορούσε να πάρει περισσότερα, πιο εύκολα την πάλι να μιλήσει, είτε να απειλήσει μεσού? Όχι. Δεν το σκέφτηκα. Δεν έβλεπα μία λογική. Εγώ νομίζω ότι ο Κόζα από αυτή την θέση έχει κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια μέχρι στιγμής. Σήμερα δεν έπιασε την απόδοση που είχε τα τελευταία παιχνίδια και νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση με ποια θέση παίζει, είτε δεξιά είτε πίσω από τα φορ στο κέντρο. Δεν έβλεπα καμία λογική να το κάνουμε αυτό. Θα έχετε και κάτι άλλο που θα κάνετε αν ξεκινήσει το παιχνίδι τώρα? Όχι. Είναι πάρα πολύ εύκολα και φθηνά μετά το παιχνίδι να λες αυτή την φράση με το αν.
Απλώς ξέρουμε και εμείς πολύ καλά και ειδικά οι παίχτες, νομίζω, κάνουν και όπως εμείς οι προπονητές, κάνουμε την αυτοκριτική μας και τα παιχνίδια κερδίζονται και χάνονται. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι το πιο σημαντικό και από τις νίκες αλλά και από τις ήττες είναι η διαχείριση. Ξέραμε ποιον ήρθαμε να παίξουμε. Ξέραμε πολύ καλά την ομάδα της Επισκοπής, όπως και αυτή μας ξέρει. Από τη μεριά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους και τους φιλάδους που ήρθαν εκεί. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Τους εύχομαι, εννοείται πως ανεβούν β' εθνική. Εμείς το κυνηγάμε, όπως είδατε και σήμερα, ό,τι μάτς κυνηγάμε μέσα έξω, παίρνουμε μόνο τη νίκη. Και αυτό φταίει ο κύριος Σεροπιάν. Είναι από τους καλύτερους προπονητές που έχουν περάσει από την ομάδα του ΑΟΧ και πιστεύω να είναι για πολλά χρόνια εκεί. Τώρα θέλω και εγώ από τη μεριά μου να λυπηθώ για το χαμό της κυρίας Μαρίας, του κύριου Νικολιδάκη, τη μητέρα, που τη γνώρισα και εγώ προσωπικά, να είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει και από εδώ και πέρα και εμείς και εσείς πιστεύω του χρόνου να είμαστε β' εθνικοί. Δεν ψάχνουμε ούτε δικαιολογίες να βρούμε ούτε άλοθη. Δεν ήμασταν καλοί σήμερα, πιστεύω, σημερινό παιχνίδι όσο θέλαμε και όσο μπορούμε σαν ομάδα. Χάσαμε ένα μάτς, η μπάλα έτσι είναι. Πριν το παιχνίδι θέλαμε να πάρουμε πάρα πολύ την νίκη για να κάνουμε ακόμα ένα πολύ μεγάλο άλμα για την άνοδο. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε σήμερα κιόλας εδώ την ήττα, όπως κάνουμε εξάλλου σαν ομάδα και με τις νίκες. Να κοιτάξουμε τι λάθη έχουμε κάνει, τι δεν κάναμε στο σημερινό παιχνίδι και να κοιτάξουμε αρχές γενομένες το μάτι της Κυριακής με το Φωστήρα και τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Όπως είπα και πριν, δεν θέλω ούτε να ψάξω δικαιολογίες ούτε τίποτα. Συγχαρητήρια στα Χανιά για την νίκη του και σε εμάς να αφήσουμε από σήμερα κιόλας αυτή την ήττα, είτε την κακή εμφάνιση, να διορθώσουμε τα λάθη μας και να κοιτάξουμε μπροστά.